Ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τους κυρίους Κερίδη και Τσίπρα. Κύριε Κερίδη, ένα πρώτο σχόλιο. Αυτό που είπα στην αρχή ουσιαστικά της εκπομπής, περιμέναμε μια εξομάλυνση, περιμέναμε ίσως μια συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη. Τελικά βλέπουμε μια αψιμαχία μπροστά στους υπόλοιπους ηγέτες. Ναι, δεν υπάρχει εμφωλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός προκλήθηκε από αυτή την απρόκλητη, να πούμε, επίθεση στο κλείσιμο του χαιρετισμού Ερντογάν στο δείπνο. Όλη μέρα δεν είχαν συναντηθεί, διότι ήταν σε διαφορετικά γκρουπ. Σε δύο είχε χωριστεί η διάσκεψη. Και στο τέλος όμως, σε αυτή την κοινή συνάντηση, είχαμε αυτή την επίθεση και προφανώς δόθηκαν άμεσα οι κατάλληλες απαντήσεις. Ωστόσο, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι χρειάζεται ψυχραιμία και να μην υπερβάλλουμε σε αυτό που έγινε, γιατί ήδη διαβάζω κάποιους τίτλους στα site και φαντάζομαι και αύριο στις εφημερίδες. Το δεύτερο θα σας έλεγα είναι ότι φαίνεται πως υπάρχει και ένα... Πάντως, συγγνώμη, για να σχολιάσω αυτό που λέτε, αποτυπώνεται μια παγωμάρα πλέον μεταξύ των δύο. Έχουμε μείνει στο Μητσοτάκης Γιόκ, δεν λειτουργούν τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, όχι μόνο σε επίπεδο ηγετών, ούτε καν σε επίπεδο πολιτικών διαβουλεύσεων, Υπουργείων Εξωτερικών, διευρυντικών εντολών. Και την ίδια στιγμή έχουμε και μια ένταση λεκτική από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε τις εικόνες που είδαμε σήμερα στο μεταναστευτικό και κανείς φοβάται ότι όταν δεν λειτουργεί καμία γραμμή επικοινωνίας, τι θα συμβεί σε μια κρίση. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Ήμουν έτοιμος λοιπόν να σας πω ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα προσωπικό στοιχείο σε αυτήν την επιθετικότητα του Ερντογάν. Μια εμπάθεια προσωπική έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσωπικά εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον οποίο δεν θέλει, έχει πει ότι δεν θέλει. Και φαίνεται ότι του χρεώνει με πολύ υπερβολή, θα σας έλεγα. Είναι κάτι που ούτε κι εγώ ως κυβερνητικός βουλευτής δεν τολμώ να πω, ότι σέρνει την Αμερική από τη μύτη. Ότι ήταν αυτή η περίφημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, η ομιλία του στο Κογκρέσο, που κατέστρεψε τη σχέση της Τουρκίας με την Αμερική. Ότι λέει ουσιαστικά ο Ερντογάν ότι η Αμερική χρησιμοποιεί την Ελλάδα για να... Και ο Μητσοτάκης έχει πείσει ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς, Κογκρέσο και Προεδρία, γραφειοκρατία και πολιτική, μέσα ενημέρωση, τους πάντες, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον, υπερφυσικός Μητσοτάκης. Νομίζω υπάρχει αυτό το στοιχείο. Τώρα, πήρε προφανώς τις απαντήσεις που έπρεπε και όπως πάντα θα τις παίρνει, διότι τα ελληνικά επιχειρήματα είναι ακράδαντα. Αυτά που έχει κάνει η Τουρκία είναι πέραν του δικαίου, πέραν της λογικής. Όποιος έχει χάρτη και δει το τουρκολιβικό, καταλαβαίνει και προφανώς η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών. Όλη αυτή η υπερβολή, να το πω κομψά, δίνει χώρο στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια και επιχειρήματα. Και ο Ερντογάν δεν είναι ιδιαίτερα αρεστός σε αυτή την περίοδο. Αν κρίνεται και από τα δημοσιεύματα σήμερα στους Times, τι γράφανε, ότι κανείς δεν θέλει να κάτσει δίπλα του, τι του είπε ο Μακρόν στην ομάδα που ήταν μαζί, ο Μακρόν πήρε θέση. Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος και κλείνω εδώ. Ο Ερντογάν επιχειρεί να κοντίνει την Ελλάδα. Να τη βάλει σε μια διαδικασία όπου θα συζητάμε μόνο αυτό. Η Ελλάδα, η οποία παίρνει τώρα πρωτοβουλίες, βλέπετε, στην ενέργεια, ανοίγεται στα ευρύτερα, φεύγει από το φάσμα της κρίσης που είχε 10 χρόνια και σέρνονταν, να πούμε, και διπλωματικά, κακά τα ψέματα, μια χώρα η οποία βρίσκονταν στο έλεος των δανειστών και σήμερα ανατάσσεται και μιλάει για τα ευρύτερα και συσχετίζει το εθνικό συμφέρον με το συμφέρον των υπολείπων. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί και το εξισορροπεί και οι απαντήσεις από τη μια και οι ευρύτερες πρωτοβουλίες, διότι μην ξεχνάμε ότι η σύνοδος αυτή αφορά κατεξοχήν τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι. Είναι μια πρωτοβουλία το του Μακρόν. Με την Ουκρανία, ουσιαστικά. Με την Ουκρανία. Είναι μια πρωτοβουλία του Μακρόν να φέρει έτσι τη χειραφέτηση της Ευρώπης. Δεν βγήκε κάτι φοβερό και τρομερό. Αύριο είναι το ουσιαστικό. Που είναι και το άτυπο συμβούλιο. Θα τεθεί το θέμα Γερμανία και τι θα κάνουμε με την ενέργεια. Και... Θα το συζητήσουμε αυτό. Να μείνουμε λίγο, κύριε Τσίπρα, να έρθω σε εσάς για να μείνουμε λίγο στο θέμα. Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιδιώξει τελικά την συζήτηση με τον κύριο Ερντογάν. Θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή να ζητήσει μια συνάντηση μαζί του, να αποκατασταθούν εν πάση περιπτώσει οι διπλωματικές σχέσεις και αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν άλλα πεδία στα οποία η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει περισσότερα. Για το θέμα των διάβλων επικοινωνίας, πολλές φορές έχουμε πει ότι χρειάζεται ακόμα και στις χειρότερες στιγμές να υπάρχουν αυτοί οι δίπλοι επικοινωνίας. Σήμερα δεν υπάρχουν, βεβαίως δεν εξάρτηται μονάχα τη μία πλευρά, αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε. Αλλά θα ξεκινούσα σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο στην Πράγα, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που είναι η παρθενική της.
λογικά σκεπτόμενοι αν αυτό που έγινε ήταν καλό για τη χώρα. Και δεν εννοώ την αντιπαράθεση στο γεύμα. Ενώ ότι δίδεται ένα βήμα αυτή τη στιγμή στον Ερντογάν και στην Τουρκία, το οποίο δεν το είχε. Mm-hmm. Έχει βήμα στο ΝΑΤΟ, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει βήμα. Έχει διμερείς σχέσεις, δεν έχει όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έπρεπε να προσκληθεί η Τουρκία. Και η Τουρκία δεν έπρεπε να προσκληθεί. Mm-hmm. Εν πάση σε κάθε περίπτωση, πολλοί θα ήθελα να μάθω το σκεπτικό του Υπουργείου Εξωτερικών, εάν δηλαδή από την πρόσκληση της Τουρκίας ωφελείται σε κάτι η Ελλάδα. Mm-hmm. Και αν δεν ωφελείται, αν έγινε ενέργειες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ναι. Νομίζω ότι η απόφαση λήφθη από τον Μαξίμου σχετικά με αυτό. Να θυμίσω εδώ και η Ρωσία. Θα μπορούσε να είχε θέσει βέτο η Ελλάδα στην συμμετοχή της Τουρκίας. Προφανώς, κοιτάξτε, έχουν φτάσει τα πράγματα στο μη περαιτέρω. Δηλαδή, ναι. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, ειδικά τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, αλλά και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, είναι μια απόλυτη αποθράσινση. Και αυτά το είπε και ο κ. Ερντογάν με βάση το ρεπορτάζ. Στο δείπνο το οποίο βεβαιώνει, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι επιθετική, προκαλεί κτλ. Και ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο λοιπόν, και στο Ανατολικό Μεσόγειο. Όπως δεν προσκαλείται η Ρωσία, και καλώς δεν προσκαλείται, θα υπάρχει σοβαρός λόγος να μην προσκληθεί ούτε η Τουρκία. Πολλοί λόγοι, όχι μόνο ένας, για μας βέβαια ο πιο βασικός. Η Τουρκία είναι όμως μέλος του ΝΑΤΟ και παίζει έναν ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση. Είχε δώσει ντρόουνς στην Ουκρανία, απ' την άλλη πλευρά δεν υιοθετούσε τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση απέναντι στην Ρωσία. Δηλαδή είχε έναν διτό ρόλο και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι οι δυτικοί σύμμαχοι θέλουν με κάποιο τρόπο να την έχουν από κοντά, είναι μια σημαντική χώρα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο που αφορά το εξής και αυτό είναι προφανώς και μια μεγάλη διαφορά με τον κύριο Κυρίδη. Θα πρέπει να αναγνώσουμε την πραγματικότητα πριν να αποφασίσουμε ότι έχουμε μια τελείως νέα κατάσταση μπροστά μας εδώ και λίγα χρόνια. Όπου πρέπει να χαρακτεί μια στρατηγική που σήμερα δεν υπάρχει. Για να χαρακτεί στρατηγική πρέπει να δούμε τα πράγματα όσο έχουν. Λοιπόν, δεν έχουμε μια απομονωμένη Τουρκία. Αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός ότι ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας σημαίνει κάτι κακό για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έρθουν δυστυχώς. Δεν είναι ταυτόματο αυτό. Να έρθουν οι σύμμαχοι και οι εταίροι να μας πούνε «Α, ξέρετε αυτό που κάνει η Τουρκία, αναθεωρητισμός». Mm-hmm. Δυστυχώς δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και πρέπει να αρχίσουμε να πιέζουμε περισσότερο και να απαιτούμε και να παίρνουμε και πρωτοβουλίες τέτοιες. Όχι απλά να ενημερώσουμε ή να καταγγείλουμε, αλλά πιέσεις προς τους εταίρους και συμμάχους μας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα, ζήτημα ασφάλειας και κυριαρχίας από την Τουρκία και πρέπει να υπάρξει μια άλλη συμπεριφορά. Μια ευκαιρία ήταν και αυτή που έγινε στην Πράγα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να περνάει δηλαδή έτσι ότι ο Ερντογάν βρίσκει ένα ακόμα βήμα να πει αυτά τα οποία λέει και να είμαστε όλοι μαζί χαρούμενοι και μια ωραία ατμόσφαιρα. Να μιλάνε όλους τους ηγέτες. Τουλάχιστον από το ρεπορτάζ δεν μπορεί να γίνει ωραία ατμόσφαιρα. Με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν μια χαρά ατμόσφαιρα από τη στιγμή. Κύριε Κυρί, θα δώσω σας το λόγο για να απαντήσετε. Επιστρέφω στη συζήτηση στο στούντιο. Χειρότερο από το δείπνο, έτσι. Αν είναι αυτά, όντως. Προφανώς. Προφανώς, αλλά το ερώτημα εδώ είναι καταρχάς να προσπαθήσει κανείς να αποκωδικοποιήσει τον Ερντογάν. Μια λέει Μητσοτάκης Γιώκ, μετά λέει θέλω να το συναντήσω. Μετά λέει ότι θα έρθουμε μια μέρα, μια νύχτα, μετά λέει δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια σύγχυση συνολικά. Εγώ και από αυτά τα οποία ακούω, πραγματικά μερικές φορές αναρωτιέμαι πού βλέπει ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας στην Ευρώπη ο Ερντογάν, με τις θέσεις που έχει πάρει όλο το τελευταίο διάστημα, με τα φλερτ που έχει με την Ρωσία και τις υπόλοιπες χώρες. Δεν ξέρω, κύριε Κερίδη, εσείς τι. Με τις πράξεις του στο εσωτερικό, με την κατάρρευση του κράτους δικαίου, τους περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς περιμένει δηλαδή την Ευρώπη να τον προσκαλέσει στους κόλπους της. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό έχει τουλάχιστον προς το παρόν παγώσει τελείως. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είναι απομονωμένη η Τουρκία. Ότι μπορεί να την παρουσιάζουμε ως απομονωμένη, αλλά δεν είναι. Εσείς τι πιστεύετε? Λοιπόν, καταρχάς, η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα λόγω μεγέθους, λόγω θέσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και προφανώς. Και προφανώς θέσεις. Mm-hmm. Και προφανώς ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες. Όπως δίνει και στην Ελλάδα, αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε. Σε αυτό δεν υπάρχει αυτοματισμός. Και εδώ έρχομαι. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα, ακριβώς, ήταν ένα όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι το 2018 η Τουρκία έκανε γεώτρηση σε κράτους μέλους της Ευρώπης, στην Κύπρο. Και στην ουσία δεν μπήκανε κυρώσεις. Αυτά τα λέω γιατί ξέρουν πολύ καλά στο ΣΥΡΙΖΑ τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για να πείσουμε. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά αλλάζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση ουσιαστικά να πιέσει για περισσότερες κυρώσεις. Ναι, αλλά και προφανώς όλοι τις θέλουμε. Και όλοι έχουμε τις καλύτερες των προθέσεων. Το θέμα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε τώρα τα αποτελέσματα της τριετίας να δούμε. Φέραμε μια ελληνογαλλική συμφωνία με ρήτρα μηδέας συνδρομής. Πρωτοφανές. Δεν είχε γίνει ποτέ. 40 χρόνια το διεκδικούσαμε, κύριε Τσίπρα. Εμείς το καταφέραμε και εσείς το λιδωρήσατε και το κατηγορήσατε, λέγοντάς μας διαρκώς ότι θα έρθουν τα φέρετρα, λέει.
τα φέρετρα, τολμήσατε και λέγατε και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, το έλεγαν, από το Σαχέλ. Διότι προκύπτει ακριβώς από τη συμφωνία ότι μπορεί η Ελλάδα να χρειαστεί να στείλει στρατό στο Σαχέλ. Μα για όνομα του Θεού, κυρία Μαγκυριάδη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Δεν αντιμετωπίζει η Γαλλία από το Λουξεμβούργο ή από το Βέλγιο ή από τη Γερμανία ή από την Ελβετία ή από την Ισπανία. Η συμφωνία αυτή είναι ετεροβαρύς υπό αυτή την έννοια. Διότι έχει τη μία χώρα πολύ μικρότερη, η οποία έχει πρόβλημα ασφάλειας εξαιτίας της Τουρκίας, και μία άλλη που είναι πυρηνική δύναμη, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εννοείται ότι δεν θα έφερε από το σημείο η Γαλλία να ζητήσει τη συνδρομή της Ελλάδας το δηλαδή, για το Σαχέλ. Λέμε αμοιβαία, αλλά προφανώς είναι σαν να δίνει μία αμοιβαία συνδρομή το Λουξεμβούργο στην Ολλανδία. Μάλιστα. Πάρτε και μετρήστε. Λοιπόν, αυτά είναι στοιχειώδη. Και εξίσου στοιχειώδες είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, το οποίο προφανώς δεν μιλάμε για απομόνωση της Τουρκίας, αλλά για μετατόπιση της Αμερικής από τις ίσες αποστάσεις, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε προνομιακό σύμμαχο στην περιοχή, το οποίο το βλέπετε όχι με την μόνο με την αναβάθμιση της Σούδας, όχι μόνο με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που κάνει μια σειρά από πράγματα, προσδένει την Ανατολική Ευρώπη στη Δύση μέσω Ελλάδας ενεργειακά, έτσι δεν είναι τώρα που κόβεται το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, παρακάμπτει τα στενά και υποβαθμίζει τον τουρκικό ρόλο και θέση και αναβαθμίζει την Ελλάδα, αδειάζει το Ιντσιρλίκ, σιγά σιγά και έρχεται προς τα δω και βεβαίως το F-16, αναβάθμιση, το F-35 και όλα αυτά που δεν παίρνει. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή δεν έχει προσεχθεί και θέλω να ακουστεί, Deloitte, Pfizer, Microsoft, Amazon, Cisco και πόσες άλλες μεγάλη τεχνολογική κολοσσή της Αμερικής, οι οποίες έρχονται να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Σας λέω λοιπόν ότι δεν έρχονται μόνο για λόγους εμπορικούς και της οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη, όπως δεν ερχόντουσαν επί Τσίπρα και δεν επρόκειτο ποτέ να έρθουν και έρχονται σήμερα, αλλά έρχονται και για γεωστρατηγικούς. Διότι υπάρχει η επίνευση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ελάτε να επενδύσετε, η Ελλάδα είναι εδώ τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Έχει ασκήσει κριτική στις αμυντικές συμφωνίες που έχει γράψει, που έχει υπογράψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με την Γαλλία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την διάρκεια ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας και για την χρήση συγκεκριμένων πεδίων. Επιμένετε σε αυτή την κριτική και εσείς δεν θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο διασφαλίζει τα αμυντικά συμφέροντα σε μια πραγματικά πολύ κρίσιμη περίοδο? Σε ό,τι αφορά την ελληνογαλλική συμφωνία, προφανώς και διασφαλίζει σε ένα βαθμό, και αν δεν είχε τις ατέλειες τις οποίες έχει, θα την είχαμε ψηφίσει και εμείς. Αλλά το θέμα του Σαχέλ, για παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να μπει μέσα, γιατί αλλιώς δεν θα υπέγραφε η Γαλλία. Νομίζω πέρασε έτσι για διάφορους λόγους. Άρα έχει μεγάλη διαφορά η ελληνογαλλική από την ελληνοαμερικάνικη. Σε ό,τι αφορά την ελληνοαμερικάνικη, και προκαλώ όποτε θέλει κανείς να μου αποδείξει το αντίθετο, δεν υπάρχει απολύτως καμία διασφάλιση δικών μας συμφερόντων στην περιοχή. Τα δίνουμε όλα χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να γίνει συμφωνία γενικά, αλλά έπρεπε να γίνει μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής. Αλλά έρχομαι στο προκείμενο. Αφορά, συγγνώμη, στη χρονική διάρκεια η κριτική σας ή αφορά συνολικά στην συμφωνία? Σε όλα. Δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα και μια συμφωνία που είχε ετήσια διάρκεια την κάνουμε να έχει στην ουσία επαόριστον διάρκεια και δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Που θα ήταν ένα σαφές αντικείμενο διαπραγμάτευση. Μάλιστα, αποφύγανε η αμερικανική πλευρά και δεν ξέρω αν καν ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά να υπάρξει παρουσία βάσεων σε οτιδήποτε αμφισβητεί σήμερα η Τουρκία. Με αφορμή αυτό, να πω και το εξής. Γιατί ο κύριος Κερίδης λέει ότι η Ελλάδα αξιοποιείται από τις ΗΠΑ σαν διάβλος. Δεν αναβαθμίστηκε πάντως η Αλεξανδρούπολη με αυτή τη συμφωνία, κύριε Τσίπρα? Δεν αναβαθμίστηκε η Σούδα? Εμείς από όλη αυτή την εμπλοκή μας σε όλη την περιοχή, χωρίς να κερδίζουμε κάτι για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία, δημιουργούνται περί μεγαλύτεροι κίνδυνοι για μας. Δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Έτσι. Και πρώτα απ' όλα απέναντι στην Τουρκία, που αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τώρα το γιατί φωνάζει η Τουρκία είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θέλω να επιμείνω στο εξής. Λέει ο κ. Κερίδης και έφερε και το παράδειγμα των επενδύσεων κτλ. Καλά, οι επενδύσεις είναι μια άλλη συζήτηση, οπότε θέλετε να την κάνουμε, γιατί λέγονται πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Στο θέμα ειδικά το ενεργειακό, αν υπάρχει μια πράξη που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Και δεν είναι για καλό μας, είναι η ακύρωση του EastMed. Γιατί ακυρώθηκε ο EastMed?
δεν ακυρώθηκε για τους λόγους των τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών που έχει, προφανώς και έχει, αλλά δεν είναι υπέρβλητες. Ακυρώθηκε διότι ενοχλεί την Τουρκία. Και αυτό έχει υποθεί καθαρά σε non paper το οποίο. Των Αμερικανών. Αλλά έχει ακυρωθεί όμως, γιατί όταν μιλάς με Ισραηλινούς παράγοντες, με Έλληνες, με Κυπρίους, απαντούν ότι είναι ακόμα στο τραπέζι. Ευτυχώς έχει επανέλθει και από την Ισραηλινή πλευρά, πολύ περισσότερο από την Ιταλική πλευρά. Δεν βλέπω ελληνική κυβέρνηση να λέει τίποτα. Δεν έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να γίνει ο EastMed και μου προξενεί πολύ μεγάλη απορία. Αλλά το φέρνω σαν παράδειγμα για το πού βρισκόμαστε. Αλλά να πάμε λίγο παραπέρα. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει βήματα. Έτσι, ακούσαμε και τις δηλώσεις που έγιναν, αλλά συνεχίζει και κάνει βήματα και δημιουργεί κάτι κάτω από τρόπο γεγονότα. Δηλαδή, η νέα συμφωνία, το νέο μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη, στη βάση του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου, είναι ακόμα ένα ορισμένο βήμα. Και μάλιστα έγινε μία μέρα μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Τον κύριο Σάλιβαν. Ακριβώς στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στάση της χώρας και δεν μπορούμε απλά να παρακολουθούμε αυτή τη νέα συμπεριφορά πια της Τουρκίας στους τελευταίους μήνες. Αυτό που κάνει η Ελλάδα μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από κυβερνητικές ευθύνες, είναι ότι βασικά παρακολουθεί. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Μπορέλη σε συνάντηση και το έθεσε και στους σοσιαλιστές ότι πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση του μηχανισμού των κυρώσεων που εμείς φέραμε στο τραπέζι το 2019. Αυτό δεν το θυμήθηκε ο κ. Κυρίδης, το λέω εγώ. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει άλλη στάση της Ελλάδας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βάζω μια εντελεία στη συζήτησή μας. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συζήτησή μας εδώ στο στούντιο μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Πριν από λίγο, ο κύριος Τσίπρας άνοιξε το θέμα του EastMed. Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει βοηθήσει αρκετά ή δεν έχει ζητήσει από τις υπόλοιπες χώρες να ενεργοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί. Και επίσης είναι και το ζήτημα της Λιβύης και το ερώτημα εδώ είναι αν ευνηδιάστηκε η Αθήνα από την ενεργοποίηση της συμφωνίας, του τουρκολιβικού συμφώνου δηλαδή, με την Τουρκία να πηγαίνει πλέον βόρεια της Λιβύης και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους τυχόν υδρογονάνθρακες της Λιβύης. Κοιτάξτε, σίγουρα ευνηδιάστηκε η Άγκυρα από την άμεση επίθεση που δέχθηκε, όχι μόνο από εμάς και τους Αιγύπτιους που τους αφορά, όχι μόνο από αυτό που έγινε στο εσωτερικό, όπου η μισή κυβέρνηση της Λιβύης ήταν εναντίον, η ίδια υπουργός εξωτερικών σχεδόν τα μάζευε παρουσία του Τζαβούσογλου, η Βουλή βγήκε εναντίον, ο πρόεδρος της Βουλής βγήκε εναντίον, ο υπουργός πετρελαίου της Λιβύης παραιτήθηκε. Αλλά είχαμε τη Γερμανία, ξεκάθαρα, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο ξεκάθαρη και άμεση απάντηση το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και προφανώς το State Department, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπορέλ και τόσοι άλλοι. Ναι, βέβαια, όλοι αυτοί έχουν αφήσει την Τουρκία να αλωνίζει στη Λιβύη. Δηλαδή, η Τουρκία είναι παίκτη στη Λιβύη, όπως είναι και η Ρωσία παίκτη στη Λιβύη, και κάπως βλέπουμε, παρακολουθούμε την Ευρώπη να ακολουθεί κάπως εξελίξει στη Λιβύη. Ναι, διότι είναι αυτή η λογική, η υποκριτική. Μόλις ακούσατε. Να έχουμε ρόλο, ναι, αλλά φοβόμαστε μην έρθουν τα φέρετρα από το Σαχέλ. Το φοβόμαστε τα φέρετρα από το Σαχέλ. Σύμφωνη. Προσέξτε το λίγο. Σύμφωνοι. Θέλει την αδράνεια. Ότι... Ακριβώς. Διότι όταν παίρνει πρωτοβουλίες... Όταν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις, λοιπόν, οι αμερικανικές δυνάμεις... Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία δεν είχαν αριστερή κυβέρνηση. Έχουνε. Έχουνε. Όταν λένε, έχουνε. Όταν λένε να παίξουμε ρόλο, αλλά ποιος θα τον παίξει το ρόλο. Ακριβώς. Ποιος θα πληρώσει το κόστος του ρόλου. Αυτό θέλω να σας πω. Τελικά το ρόλο λοιπόν, το παίζουν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι. Ναι, δυστυχώς. Και το καταγγέλνουμε και εμείς είμαστε δύναμη χειραφέτησης της Ευρώπης μαζί με τους Γάλλους. Mm-hmm. Και είμαστε στην πρωτοπορία. Και συνολικά. Και γι' αυτό στείλαμε και στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί να παίζει ρόλο και να έχει επιχείρημα και να σηκώνει ψηλά τη σημαία υποκρινόμενος και νομίζοντας ότι όλα θα λυθούν με τριαντάφυλλα. Mm-hmm. Όπως μας λένε εδώ κατ' επανάληψη οι υπέρμαχοι της αδράνειας στην ουσία. Mm-hmm. Οι οποίοι στη συνέχεια θα σου κουνήσουν και το δάχτυλο. Και έρχομαι τώρα στο τουρκολιβικό. Για να τα πούμε όλα εδώ. Και να μιλήσω και υπερκομματικά, αν θέλετε. Προφανώς βάζοντας μέσα και την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να υπογράψει με τη Λιβύη συμφωνία ΟΣ. Δεν το έκανε. Το 2011. Το 2011 δεν το έκανε λόγω φόβου του πολιτικού κόστους πρώτον. Ναι. Πρώτα ήταν ο φόβος του πολιτικού κόστους. Διότι μια συμφωνία. Είχα την αίσθηση πάντως ότι αν ο Καντάφη δεν έπεσε. Στη συνέχεια το 2011, έπεσε. Θα μπορούσαμε να την είχαμε υπογράψει το 2010. Θα μπορούσε να έχει υπογραφεί.
Το 2010, mm-hmm. πριν πέσει ο Καντάφη, λοιπόν. Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα για τον φόβο του πολιτικού κόστους και την αδράνεια. Και να σας πω τούτο. Μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ είναι και πολιτική συμφωνία. Βασίζεται στον νόμο, αλλά είναι διμερής διαπραγμάτευση. Όπου υπάρχει δούνε και λαβήν. Και επειδή στην Ελλάδα φοβάται το πολιτικό σύστημα, συνολικά το δούνε, μην κατηγορηθεί για συμβιβασμό κτλ., αδράνησε. Περάσαν τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, τη ενεργού διπλωματία όπου δεν υπογράφηκε τίποτα, ναι. και φτάσαμε στο 2020. Δεν υπογράφηκε τίποτα. Μισό λεπτό τώρα. Καμία συμφωνία όχι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, πάντως στη Λιβύη, υπήρχε εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, με ποιον θα πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί ΑΟΣ? Με την Ιταλία. Με την Αλβανία. Με την Ιταλία ή με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν πάντως διαπραγματεύσει. Δεν έγιναν όλα ξαφνικά. Σα λέω τούτο. Ότι φτάσαμε το 2020, mm-hmm. μετά από 30 χρόνια όπου υπάρχει δυνατότητα υπογραφής ΑΟΣ και κάναμε τα αυτονόητα, κινητοποιηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να υπογράψουμε με τους Ιταλούς, με τους οποίους δεν μας χωρίζει τίποτα και είναι η καλύτερη εμπορική μας εταίρη, η καλύτερη των φίλων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι, με τους οποίους mm-hmm. είχαμε συμφωνία υφαλοκρηπίδας από το 77 επί αείμνης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και καθυστερούμε και κολυσιεργούμε. Αυτό θέλω μόνο να πω και να μιλήσω συνολικά. Μάλιστα. Και αν δεν είχε πέσει ο Μόρση, mm-hmm. προσέξτε τώρα, γιατί το 2013. Με την ανατροπή Μόρση που έφυγε ο φίλος του Ερντογάν, ο Ισλαμιστής, και ήρθε ο Αλσίση, και κάποιοι στην Κουμουνδρού κλαίγανε τότε και βγάζανε ανακοινώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι δεν είναι, για το πραξικόπημα και όλα τα λοιπά. Η Αίγυπτος τα έχει υπογράψει με τους Τούρκους. Και η Αίγυπτος δεν είναι Λιβύη διαλυμένη. Η Αίγυπτος είναι 110 εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος παίκτης στον αραβικό κόσμο, και η ιστορία του τι κάνουμε στην Ανατολική Μεσόγειο θα είχε τελειώσει άδοξα πριν καν ξεκινήσει για την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα, εδώ χρειάζεται πραγματικά ειλικρίνεια, mm-hmm. όχι υποκρισία. Θέλουμε ενεργητική εξωτερική πολιτική, αλλά δεν αναλαμβάνουμε το κόστος. Μόλις πάμε να κάνουμε την ενεργητική εξωτερική πολιτική με τη Γαλλία, με την Αμερική, στο τέρμα του κόσμου έχει φτάσει ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παράσταση των εθνικών συμφερόντων αυτή την τριετία, mm-hmm. με τα Μπελαρά, με τα F-16, την αναβάθμιση, προφανώς με τα Ραφάλ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εσείς λέτε για ενεργητική πολιτική, κύριε Κερίδη. Σε αυτόν τον νέο κόσμο. Ωραία. Σε αυτόν τον κόσμο που να θυμίσω στον κύριο Τσίπρα και κλείνω. Ναι. Όταν η Σουηδία μπαίνει στο ΝΑΤΟ μετά από 300 χρόνια ουδετερότητας και η Φιλανδία που είναι συνώνυμη με την ουδετερότητα, mm-hmm. πράγματι τα πράγματα αλλάζουν. Μάλιστα. Και πράγματι πρέπει να ξαναδούν και στην Κουμουνδούρου, κύριε Τσίπρα, τη σχέση με την Αμερική. Εσείς ασκήσατε κριτική με τον και ΝΑΤΟ, για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσέφερε αμυντικό υλικό προς την Ουκρανία. Ο κύριος Κερίδης εδώ μιλάει για μια συνολικά αλλαγή ενεργητικής, για μια ενεργητική πολιτική, ενεργητική εξωτερική πολιτική. Προφανώς δεν κατηγορείται μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ για τα τελευταία 35 χρόνια στην εξωτερική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε εξουσία το 2015 μέχρι το 2019, κύριε Κερίδη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσίπρα. Εξακολουθείτε να ασκείτε κριτική για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία? Ασκούμε κριτική γενικότερη για το πολύ απλό γεγονός ότι ακριβώς δεν υπάρχει ενεργητική πολιτική που λέει ο κ. Κερίδης. Υπάρχει πολιτική του καλού παιδιού, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Mm. Επειδή μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα και για το ουκρανικό, εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί η Ευρώπη δεν λέει στην Ουκρανία, εντάξει, να καταδικάσει τη ροϊκή εισβολή, βρείτε τα με τη Ρωσία. Mm. Ούτε οπλισμό, ούτε κυρώσεις, ούτε τίποτα, ούτε όλα αυτά που κάνει σήμερα πλήρη στήριξη στο Κίεβο. Πλήρης απομόνωση της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Σκεφτείτε αυτή την περίπτωση που η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς στέκονται απέναντι στα λειτουργικά ζητήματα. Καμία απολύτως σχέση. Και η κυβέρνηση δεν βαδίζει προς τα εκεί. Λοιπόν, και γιατί υπάρχει μια δεδομένη, να το πω, της φιλοσοφία, τουλάχιστον στο Μαξίμου, που λέει ότι κάνοντας ό,τι θέλουν οι εταίροι και οι συμμαχοί μας και χωρίς να τους ενοχλούμε, ειδικά στις σχέσεις με την Τουρκία, αυτό κάπου θα μας βγάλει. Δυστυχώς δεν μας βγάζει πουθενά αυτή η πολιτική μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, για το κόστος που μίλησε ο κ. Κερίδης, εδώ νομίζω έχουμε πια μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Δεν θα συζητήσω για τη συμφωνία των Πρεσπών και τι δεχτήκαμε, που νομίζω αποδεικνύεται περίτερα σήμερα να ήταν μια πολύ σοφή κίνηση με βάση αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα από την Τουρκία και με βάση εξελίξεις στην Ουκρανία, από τη Ρωσία, τι θα είχαμε σήμερα στα βορειά μας. Αλλά πέραν αυτού, να θυμίσω ότι πήγαμε να επεκτείνουμε τα χωρικά έδατα στο Ιόνιο και δεχτήκαμε επίσημη επίθεση από τους τότε τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας και από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Τα επέκτηνε τελικά η Νέα Δημοκρατία με όρους όχι καλούς, θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει με αυτή τη λογική εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Προχώρησε σε μια συμφωνία καθορισμού της ΑΟΣ με την Αίγυπτο
την οποία δεν την καταγγείλαμε, ακριβώς γιατί έχουμε μια πιο υπεύθυνη στάση. Αλλά αυτή η συμφωνία με τους όρους που υπεγράφει μπορούσε επίσης να έχει υπογραφεί πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολύ άδικο μας κατηγορεί ότι στα χρόνια μας δεν έγιναν πράγματα. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και από αυτά τα αίτημα τρώει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή όλα τα τριμερή και διμερή σχήματα στην περιοχή μας, έχει εξαιρετική σημασία αυτό. Δεν υπάρχει μόνο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συμμαχίες με μια σειρά χώρες περιοχής και με τον Ευρωπαϊκό Νότο, τα οποία χτιστήκανε επί ημερών μας. Και από αυτά τα αίτημα τρώει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Μάλιστα. Το μόνο παραπάνω που έγινε, mm-hmm, για διαδικασία που επίσης έχει ξεκινήσει επί ημερών μας, είναι η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Το μόνο, mm-hmm, παραπάνω. Πριν έρθουμε λίγο στην Ουκρανία, θέλω να ρωτήσω τις σκηνές που είδαμε σήμερα στο Αιγαίο και στα Κύθυρα. Με τον πνιγμό τόσων ανθρώπων, θεωρείτε ότι είναι μια εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά του Ερντογάν? Είναι προφανές ότι είναι εργαλειοποίηση. Δεν είναι μόνο τα σημερινά, πολύ τραγικά γεγονότα. Δεν ξέρουμε καν τον αριθμό των νεκρών. Mm-hmm. Η εργαλειοποίηση έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, ακόμη και πριν τα γεγονότα του Εύρου. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε ένα πράγμα, ότι είναι ένα ευρωτουρκικό ζήτημα και όχι ελληνοτουρκικό. Εδώ έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη να το έχει κάνει ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα, δηλαδή ότι εμείς φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης χωρίς να πετούμε την ίδια στιγμή μια ισοκατανομή και ένα μοίρασμα του βάρους σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα. Και το δεύτερο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στο πώς αντιμετωπίζουμε ακόμη και αυτή την εργαλειοποίηση, που δεν είναι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, είναι συνολικά απέναντι στην Ευρώπη, γιατί και τους Ευρωπαίους εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο, σε σχέση και με τις υπόλοιπες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να πω δηλαδή εδώ πέρα, για παράδειγμα, με αυτό που έγινε στον Εύρο, που πήγε να γίνει μια μαζική είσοδος προσφύγων, δεν είναι εισβολή, είναι κακό να παίζουμε με τις λέξεις, μαζική είσοδος προσφύγων με στήριξη του τουρκικού κράτους, εργαλειοποίηση κτλ. Είναι το μόνο στο οποίο έρχεται και επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία για να αποδείξει τι? Ότι δεν έχουμε καμία άλλη επιτυχία, μάλιστα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Και με το Roots Race και με όλη αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού πώς θα αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά? Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα για να περάσουμε και στα της Ουκρανίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο για την Δύση στο θέμα της Ρωσίας, στην ρωσο-ουκρανική σύραξη? Λοιπόν, η εργαλειοποίηση από μεριάς της Τουρκίας σίγουρα δεν θα αντιμετωπιστεί με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19. Και αυτά όλα που ζήσαμε και τις κοινές χάος που ζήσαμε, οι οποίες δεν τιμούσαν ούτε τον ανθρωπισμό. Mm-hmm. Πέρα από τις πολιτικές τους παρενέργειες, δεν ήταν ούτε και ανθρωπιστικά εντάξει όλο αυτό το κακό, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Έχουν αδειάσει τα νησιά και προφανώς τα σύνορα φυλάσσονται πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Το βλέπετε αυτό και στον Εύρο, το βλέπετε και στην θάλασσα, ταυτόχρονα κάνοντας το ανθρωπιστικό μας χρέος, όπως κάναμε και στα Κύθυρα. Το λιμενικό και οι κάτοικοι προστρέξανε. Αρχές και κάτοικοι, άνθρωποι, πολίτες Έλληνες. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Πάντοτε στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους. Η Frontex εκεί. Και φυσικά ζητάμε περισσότερα από τους Ευρωπαίους. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε και τους ξεπρόστιασε και τους είπε: έχω 5.000 ασυνόδευτα, mm-hmm, ανήλικα, παιδιά. Ελάτε να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Και δεν. Ναι. Διότι την ίδια ώρα που κατηγορούμε την Τουρκία, να πούμε και στους τηλεθέατες μας να το ξέρουν, ότι η Τουρκία έχει 4 εκατομμύρια. Και ότι η Ευρώπη το ζήτημα δεν είναι μπόρεσε ότι 5.000. Ο Ερντογάν έχει ένα πολιτικό πρόβλημα να αντιμετωπίσει στη χώρα του. Προφανώς όλα αυτά. Φαίνεται ότι θέλει με κάποιο τρόπο να του στείλει πίσω το να τους στείλει στην Ευρώπη. Αυτό το ζήτημα, διότι έχει και ένα πάτημα. Όταν εμείς δεν μπορούμε 5.000 ασυνόδευτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που βγάζετε στην Ευρώπη απόψε, κύριε Κερίδη. Βεβαίως. Η πρώτη για τη Λιβύη και η δεύτερη για το προσφυγικό. Είμαστε φιλοευρωπαίοι. Δεν είμαστε αντιευρωπαίοι λαϊκιστές, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε και κομπλεξικοί, mm-hmm, με σύνδρομο κατωτερότητα έναντι της Ευρώπης. Βλέπουμε και αύριο θα γίνει μεγάλη μάχη με τη Γερμανία στο ενεργειακό, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Τώρα, ως προς την Ουκρανία, επειδή τον ρωτήσατε τον κύριο Τσίπρα, αλλά σήμερα είχαμε ήδη απάντηση από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και χαίρομαι γι' αυτό και θέλω να τους επενέσω, και οι πέντε, οι οποίοι ψηφίσανε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει επιπλέον στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία και να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Ουκρανία. Και οι πέντε ευρωβουλευτές καταψήφισαν 4 του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χρυσής Αυγής και της Ελληνικής Λύσης, απομονωμένοι, 26 όλοι και όλοι οι εναντίον ψήφοι, συντριπτική πλειοψηφία υπέρ. Από εκεί και πέρα να θυμίσω ότι οι Ουκρανοί, αυτό που λένε στους Ευρωπαίους είναι ότι μου καταλάβατε την Κρυμαία το 2014. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν κάνατε τίποτα Ευρώπη, αλλά ήρθατε και υπογράψατε και χτίσατε το Nord Stream 2. Μην το ξεχνάμε αυτό. Για να αυξήσετε την εξάρτησή σας από φυσικό αέριο, από το καθεστώς Πούτιν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα δεν ήταν όλα εύκολα και γρήγορα και με την Ουκρανία. Και εκεί έχουμε ευθύνες, όπως έχουμε με τη Γεωργία το 2008. Συγγνώμη, και όταν καίστε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θα επιστρέψω στη συζήτηση μαζί σας. Μέχρι τώρα εμείς
δεν αυξήσαμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όλη η Ευρώπη. Και ιδιαίτερα το 19 και μετά. Ιδιαίτερα το 19 και μετά. Όλη η Ευρώπη το έκανε. Σήμερα... Δεν είναι οι Γερμανοί μόνο. Οι Γερμανοί το έχουν φτηνά πάντως. Λέω για τις μεγάλες καταναλώσεις, κύριε Τσίπρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σας πω εξής. Θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον Αλεξάνδρ Κούλη, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολόμπια, που ειδικεύεται στα θέματα της Ρωσίας και θα μας δώσει πάσα για να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό. Πείτε τη φράση. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα από τους Ευρωπαίους προφανώς για το μεταχείριση έναντι της Τουρκίας. Διεκδικούμε το περισσότερο. Ας μην πούμε τώρα στην εμπλοκή που έχουμε με τη Βουλγαρία λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Το πέταξε ο κύριος Τσίπρας, δεν θέλω να πάω όλη την κουβέντα. Θα την κάνουμε όμως μια φορά. Ωραία. Θα μας καλέσετε ειδικά να συζητήσουμε για το πώς η συμφωνία των Πρεσπών δημιούργησε Ωραία. Το βουλγαρικό θα έχουμε πρόβλημα. Μπροστά μας πολλά. Λοιπόν, έρχομαι ξανά πίσω στο στούντιο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κερίδη, παρακολουθήσαμε και τον Αλεξάνδρε Κούλη στα όσα είπε για τον πόλεμο στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Θέλω να ρωτήσω, είπαμε, βγάλατε δύο κίτρινες κάρτες στην Ευρώπη, φοβάμαι βγάλετε τρίτη κίτρινη κάρτα στην Ευρώπη. Φοβάστε μήπως μέσα στο χειμώνα σπάσει το ευρωπαϊκό μέτωπο? Καταρχάς να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι αύριο, και εκεί φαίνεται η μεγάλη στρατηγική επιλογή, η Τουρκία δεν είναι στο τραπέζι. Μπορεί να είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι γύρω από το τραπέζι. Μπορεί να είναι μέρος των συζητήσεων, ως θέμα, αλλά στο μενού. Δεν αποφασίζει. Δεν αποφασίζει. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, η ιστορική επιτυχία της Ελλάδας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και επειδή γιορτάσαμε και τα γενέθλιά μας στη Νέα Δημοκρατία, καλό είναι να τα θυμόμαστε όταν κάποιοι δίναν αγώνες για να μην υπάρξει αυτή η επιτυχία που δίνει δυνατότητα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον οποιονδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργό, είτε είναι από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Υπό αυτή την έννοια μπορεί η Ευρώπη να έχει τα ελλείμματά της, τα προβλήματά της, αλλά προφανώς είναι το σπίτι μας και αλίμονο δεν την είχαμε. Αύριο θα ληφθεί απόφαση για πλαφόν λοιπόν στη τιμή του φυσικού αερίου. Θα το δούμε αυτό. Είναι η πρόταση Μητσοτάκη-Ντράγκη ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Είδατε ότι ακόμα και ο μηχανισμός ανάκτησης, τον οποίο εμείς πρώτοι εφαρμόσαμε, έχει καταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα και το πλαφόν το πολεμάμε. Το πλαφόν για λειτουργήσει πρέπει να είναι πανευρωπαϊκό. Διότι μόνο η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να επιβάλλει στην αγορά να τις πουλήσει σήμερα χαμηλότερα. Μια αγορά η οποία πια δεν λειτουργεί στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Εγώ κοιτάξτε, είμαι αισιόδοξος. Πιο αισιόδοξος από ό,τι ήμουν πριν από τρεις μήνες. Διότι 90% των αποθηκών έχουν γεμίσει φυσικό αέριο. Είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά νομίζω ότι αμέσως μετά θα δούμε μια ραγδαία αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Και μια επιστροφή στην κανονικότητα. Κύριε Τσίπρα. Αλλά να κάνω και ένα σχόλιο για αυτά που ακούστηκαν. Παρακαλώ, από για να κλείσει ο κύριο Τσίπρας. Ναι, ναι. Βεβαίως, να έχει το τελευταίο λόγο. Ναι. Κοιτάξτε, βλέπουμε σήμερα μια μεγάλη ανατροπή και αντιστροφή από αυτά που περιμέναμε. Μέχρι την εισβολή τη Ρωσική πιστεύαμε ότι η Ουκρανία λίγο πολύ είναι ένα διεφθαρμένο μετασοβιετικό. Και ότι θα έπεφτε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Και σήμερα βλέπουμε τους Ρώσους να υποχωρούν στο πεδίο του πολέμου και στο εσωτερικό να μην μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη οργανωμένη επιστράτευση. Ό,τι και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και προφανώς η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, διότι όταν έχει μια μεγάλη δύναμη με την πλάτη στον τοίχο, ιδίως αν έχει και πυρηνικά όπλα, είναι ένα πληγωμένο ζώο και πρέπει να δεις πώς αυτό θα το ρυθμίσεις. Το βέβαιο είναι, όχι αμέσως, ρωτήσατε για το ΝΑΤΟ. Προφανώς είναι πολύ πρόωρο να συζητήσουμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το βέβαιο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Σύνολο επαναχαράσεται. Ό,τι και να γίνει, ο ιστορικός δεσμός Ρωσίας-Ουκρανίας σπάει με πρωτοβουλία της Ρωσίας. Η Ουκρανία στρέφεται δυτικά, απολύτως δυτικά, και η Ευρώπη επαναχαράσεται. Είδατε τώρα Σουηδία, Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, Ουκρανία. Και το μεγάλο ερώτημα για μας. Πόλεμος, κύριε και το μεγάλο, βεβαίως, γίνεται ένας φράχτης μεγάλος. Η Ρωσία δεν είναι μόνο τα σημερινά που υπόκειται. Το μακροπρόθεσμο μετατρέπεται στην ουσία σε τι? Σε ένα βενζινάδικο της Κίνας. Και Τσίπρα, το μεγάλο ερώτημα για μας, και κλείνω, είναι από ποια μεριά του φράχτη θα είναι η Τουρκία. Μάλιστα. Διότι ο φράχτης κατεβαίνει και ο εδώ. Ο κύριος Κερίδης ήταν αισιόδοξος για τις αυριανές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν εσείς συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με την επιβολή πλαφών. Καταρχάς να πω ότι δεν λέγεται πουθενά άποψη, πρόταση Μητσοτάκη-Ντράγκη. Αυτό μόνο στην Ελλάδα το λένε κάποια μέσα ενημέρωσης. Γιατί δεν υπάρχει πολύ απλά τέτοιο πράγμα. Ήταν πρόταση που είχε ξεκινήσει από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Εάν πάρθει αυτή η απόφαση αύριο για πλαφόν, υπάρχει ένα θέμα πρώτον αποτελεσματικότητας και δεύτερον δεν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική να δεν συνοδευτεί από άλλα μέτρα όπως το ευρωομόλογο που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας στην Πράγα. Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό, εννοείται. Ναι, βέβαια. Και υπάρχει ζήτημα συλλογικής λειτουργίας και αλληλεγγύης μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καρφί στη Γερμανία.
Βγάλατε και εσείς μια κίτρινη κάρτα, δεν έβγαλε μόνο και όχι μόνο, εγώ δεν πιστεύω ότι μετά την κρίση στην Ουκρανία θα επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση καν σε αυτό που ήταν πριν. Ήδη αποτύχθηκε πολιτικός δυνάμεις και δυστυχώς θα δυσκολευτεί με αυτό το τραύμα να επιστρέψει πριν. Αλλά αν επιβεβαιώνεται κάτι από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι αυτό που είχε υποθεί από τις πρώτες μέρες του πολέμου, ότι ο μεγάλος χαμένος πλην των Ουκρανών βέβαια θα είναι η Ευρώπη. Και αυτό ζούμε σήμερα. Η Ευρώπη έχει μια αυτοκτονική πορεία όσο εξελίσσεται η Ουκρανική κρίση. Έπρεπε να έχει διαμορφώσει μια άλλη πολιτική και πρώτα απ' όλα να πάρει πρωτοβουλία της ειρήνευσης που πέρα από αυτό του Ντράγκη που απεβίωσε εν τη γενέση δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, οδεύει σε έναν δρόμο που ίδια δεν είναι προς το δικό της συμφέρον, ευνοεί τις ΗΠΑ αναμφίβολα και είναι κακό να πάμε στον κόσμο τον οποίο ανατέλει με βάση τις πολιτικές που ακόμα σήμερα κυριαρχούν με βάση την εισβολή της Ρωσίας. Ωραία. Χρειάζονται άλλες πολιτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλά να ιτηθεί η βαρβαρότητα της εισβολής. Ακριβώς. Να το λέμε ξεκάθαρα. Να ιτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα να μας παρακολουθήσετε. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.